è buono, io bam. E non è detto figo. Ma che puoi fare? Grazie. No. Αυτά δεν είναι δικά μου κάνει. Μέχρι που είχαμε πει όμως. Από την αρχή θα το κάνω, ρε. Ναι. Κάτσε πνίγεις, ρε. Δεν έχω βέβαια σήμερα, ρε. Ο δεν έγραψε το άλλο. Δεν έχουμε βίντεο. Έλα, πατάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, απάντησε στην ερώτηση που σου κάναμε πρώτα. Να απαντήσουμε τις, πρώτα τις δικές μου ή τις δικές σου. Από όλα, δεν όλοι. Λοιπόν, ναι, είχαμε πριν μια επιπλοκή στον αφορά. Okay. Θες να πεις για μελλοντικούς στόχους. Στο τέλος θα το πούμε αυτό, άντε. Ωραία. Γκέι, αυτόν τον ξέρεις που μας λέει γκέι. Τέλος. Το πονάει που χαμώνουμε με πίτσα, ορίστε. Πίτσα, πιτόγυρα. Εντάξει, φίλε, εγώ είμαι στα πιτόγυρα. Όχι, τι με χαλάει η πίτσα. Λοιπόν, ο Νίκος ρωτάει. Το μπρόκολο, άμα το φάμε ομό, απορροφάμε τις βιταμίνες και τα λοιπά ή πρέπει να μαγειρευτεί. Άμα το φάμε ομό, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος να έχει μείνει κάποιος κάτι, πάντων μικροοργανισμός, δεν ξέρω τι ακριβώς να το πω. Και μπορεί να μας πειράξει στο στομάχι. Άμα το βράσουμε ή άμα το έχουμε στον ατμό, δεν είναι. Εντάξει, όχι να το λιώσουμε. Δεν επηρεάζονται οι βιταμίνες. Συνήθως οι βιταμίνες και τεχνοστοιχεία τα χάνουμε στο τηγάνισμα, όχι στο βράσιμο. Καλύτερες ασκήσεις για απώλεια λίπους από την κοιλιά. Δεν υπάρχουν ασκήσεις που καίνε άμεσα το λίπος, ειδικά στην κοιλιά, δηλαδή σε ούτε πουθενά. Υπάρχουν ασκήσεις όπως το squat και το deadlift. Τα οποία αυξάνουν το μεταβολισμό, αυξάνουν τη μυϊκή μάζα και αυτό έχει ως έμεσο αποτέλεσμα την μείωση του λίπους. Οπότε αν μόνο θέλεις να έχεις... Μόνο αν βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Και πρέπει... Ναι, εντάξει. Βασική υποδεπόθεση. Ναι. Okay. Αλλιώς δεν πάνε να κάνεις και... Και σε συντήρηση μπορεί να κάνεις. Άπειρα σετ, σκότς και deadlifts, άμα δεν βρίσκεσαι σε έλλειμμα. Αλλά ναι, για να απαντήσουμε ακριβώς στην ερώτηση, ναι, σκότ και deadlift είναι, αλλά όχι από την κοιλιά μόνο. Και δεν χάνεις λίπος αν δεν βρίσκεσαι σε έλλειμμα. Έμεσα. Γιατί σκουτ και deadlift, ρε φίλε, δηλαδή με τριγκάρεις full αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα εγώ κάνω pull-ups και dips, δηλαδή. Το σκουτ και το deadlift, το ένα είναι 60% όπως συμμετέχουν εμείς, το άλλο 55%. Και γι' αυτό λίπος. Δεν καίει λίπος. Τότε... Αυξάνεται το μεταβολισμό. Επειδή όσο πιο πολλές μυϊκές. Όσο πιο πολλές μυϊκές. Μυϊκές ομάδες εμπλέκονται, μυϊκές σύνες εμπλέκονται. Όσο αυξάνεται ο μεταβολισμό. Έμεσα θα κάψει το λίπος. Έμεσα. Αν βρίσκεται σε θερμιδικό έλλειμμα όμως. Ναι, σε θερμιδικό έλλειμμα ή σε συντήρηση. Και σε συντήρηση, αν είσαι αρχάριος ή στην αρχή, θα κάψει. Λοιπόν, ναι. Σωστά ποσοστά λίπους του σώματος και βάρος για άντρες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σωστά, είναι υποκειμενικό το σωστό. Το υγιεινό θα πούμε. Υπάρχουν υγιεί όμως. Εγώ θα έλεγα 10 με 20. Οφείλουν. Θα πω 8, θα το ρίξω εγώ στο 8 και πάνω. 8 με 18 για μένα στους άντρες, λοιπόν, και συν 7% για τις γυναίκες. Απλά στο 18 δεν θα είσαι γραμμωμένος. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα είσαι υγιής, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, τι στόχο σωματικό έχετε? Εγώ προσωπικά. Μαρία. Η Μαρία, ναι. Προσωπικά εγώ να είμαι γύρω στο 9% λίπος. 8 δεν θα το πω γιατί είναι δύσκολο για μένα να φτάσω με τα πιτόγυρα να φτάσω στο 8%. Ναι, ναι, το 9 γίνεται. Φίλε, είχα φτάσει όμως. Το μέτρησες. Είχα φτάσει πέρυσι τα Χριστούγεννα, ήμουν 8%. Ναι, το μέτρησες. 9% λίπος, ναι. Και εντάξει, δεν γαμιώ όμως τα πιτόγυρα προφανώς, αλλά εντάξει, είχα. Μια φορά την εβδομάδα θα είχα πιτόγυρο. Λοιπόν, as big as possible. Καλά, ναι. As lean as possible, as strong as possible, σε διαφορετικές περιόδους ίσως.
Όχι, ίσως σίγουρα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής. Ο φωτισμός λίγο με ενοχλεί. Φαίνεσαι, φαίνεσαι έτσι. Ορίστε. Σε αυτή την περίοδο, λόγω του τραυματισμού, δεν κάνω εντατική προπόνηση. Μπορεί να έχω πέσει λίγο μήκο. Ναι, άστα αυτά όμως, γιατί δεν έχουμε γίνει πολύ χώρο. Ωραία. Η μάνα σας, σας παντρεύει. Πάλι η Μαρία. Μαρία ρωτάει, ε. Δεν τη ρώτησα. Εγώ πιστεύω θα με παντρεύει. Πιστεύω και η δικιά σου σε παντρεύει. Αλλά έτσι, το ερώτημα εδώ είναι... Αν θέλουν εμείς θα παντρευτούμε. Εμείς θα παντρευτούμε. Εγώ δεν ψήνομαι, δεν ξέρω Σάββας. Εγώ ακόμα όχι, δεν θέλω να κάνω κάποια παράθματα στη ζωή μου, πρώτα. Έχουμε μια άσκηση για lats. Pull-ups! Δεν το συζητώ, pull-ups! Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Ήτανε ομοφωνία αυτά, δεν Δεν είναι εγώ της Αλέξης, απίστευτο φυσικό σώμα. Πραγματικά, ευχαριστώ αδελφέ. Έχεις ωραίο γούστο. Τι συμπληρώματα παίρνεις και θα κατέβεις στις αναγώνες? Δεν μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Λόγω κορονοϊού? Όχι. Γιατί λέει για τα συμπληρώματα? Γιατί οι φίλοι βλέπουν όλοι να φτιαχνούν σώμα και λένε «Α, τι πείωση να το πάρω να κάνω εγώ έτσι». Φίλε, ναι, συμφωνώ, αλλά μην είσαι αδελφέ, δεν παίρνω συμπληρώματα. Να σου το πω έτσι, τίποτα δεν παίρνω. Παίρνω μόνο πρωτεΐνη, καμιά φορά με βάλω στο γιαούρτι. Sorry που σε χαλάει η απάντηση αυτή, αλλά δεν παίρνω. Τι να κάνουμε. Όλα είναι πλασίμπο κατά τη γνώμη μου, αν όχι όλα τα πιο πολλά. Η κρατίνη δεν είναι. Η κρατίνη δεν είναι. Την έκοψα, δεν είδα. Εντάξει. Διαφορά. Τζάμπα λεφτά πιστεύω τα πιο πολλά. Όλα είναι τζάμπα λεφτά. Τέλος πάντων. Και ναι, σκοπεύω να ξανακατεύω σε αγώνες. Αν τελειώσουν οι μαλακίες που κάνουν τους κορονοϊούς, ναι. Λοιπόν... Ναι για το Σάββα, όχι για μένα. Πάμε και στις δύο πρώτες ερωτήσεις που λέει στόχοι που έθεσες για το μέλλον και μελλοντική στόχη. Ωραία, αυτά θα τις απαντήσει ο Σάββας, διότι εγώ δεν θα το στόχο για το μέλλον. Τι θέτεις στόχο, ρε μπρο? Ρε φίλε, μ' αρέσει να κάνω, να ζω το τώρα, το σήμερα, να βλέπω τι έχω σήμερα και να δω τι μπορώ να κάνω σήμερα. Ό,τι καλύτερο αυτό είναι για μένα ή για τους αγαπημένους μου. Τώρα φίλε, γιατί άμα κάτσεις και το σκεφτείς, δεν ξέρεις τι. Π.χ. είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια για το μέλλον, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά συμφωνώ απόλυτα, όποιος και να το είπε. Γι' αυτό και πιο παλιά, που έκανα κάποιους μικρούς στόχους στο μέλλον, κάποιοι από αυτοί βγήκαν και ακόμα καλύτερα, ενώ φαινόμουν πως δεν θα βγαίνανε, κάποιοι από αυτοί δεν βγήκαν καθόλου. Και θεωρώ ότι, ότι πρέπει να είσαι πιο... να σκέφτεσαι μόνο το τώρα, όχι το μέλλον. Γιατί δεν ζούμε στο μέλλον. Δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Μπορεί αύριο να μας ξημερώνει, όχι πάντα αρνητικά. Μπορεί αύριο να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ τρομερό. Ναι. Αλλά μπορεί να γίνει και κάτι δυσάρεστο. Δεν το ξέρεις και να στα αλλάξει όλα. Έλα, με ξενέρωσες τώρα. Εσύ έχεις σχέδια για τον άλλο. Εννοείται. Εξέφρασε. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς όνειρα και σχέδια. Εγώ θα έλεγα δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ελπίδα. Ναι, αυτό. Ελπίδα. Αλλά η ελπίδα είναι. Ναι, το... ελπίδα, ναι, όχι, ελπίδα. Ελπίδα για το μέλλον, ναι. Αλλά όχι να πω ότι ρε παιδί μου, σε δύο χρόνια θα είμαι έτσι, θα έχω αυτή τη δουλειά, θα έχω αυτά τα λεφτά, θα έχω οικογένεια. Ρε φίλε, εντάξει. Τέλος το πάει. Τώρα με ενδιαφέρει. Αλλά ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Λοιπόν, δεν την ξεκίνησε καν. Σε αποπείρα. Ναι, γάμισε στα όγκυρα. Έλα. Στην κυβελεξία. Έλα, κάνε σημείο εδώ. Τι κάνεις εκεί? Λοιπόν. Έλα. Στόχοι, θέλω να γίνω το δικό μου γυμναστήριο κάποια στιγμή. Τακτικός πελάτης. Δεν είναι από τους πρώτους βασικά αυτός ο στόχος. Θέλω να κατέβω σε ένα αγώνα bodybuilding. Ξανά. Ναι, μάλλον μέσα στο 2021 το πιο πιθανό. Πρώτα Θεός. Συν κάτι άλλο, το οποίο προτιμώ να μην το αποκαλύψω. Αυτό που λέγαμε, αυτό που λέμε. Οπότε ο αγώνας bodybuilding.
Εν τω μεταξύ βλέπω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Δεν τις θυμάμαι. Θέλω να... Ναι, να γίνει στο γυμναστήριο. Αν θέλω γενικά να είμαι ανεξάρτητος οικονομικά. Σε λίγο δύο πράγμα, φίλε. Που εντάξει, αυτό έτσι θέλω να γίνει κάποια στιγμή. Α, ήρθε και άλλη ερώτηση. Απλά σκοπός είναι να γίνει σύντομα και θέλω να βγάλω τόσα λεφτά ώστε να είμαι άνετος οικονομικά και να μην σκέφτομαι αν να πάω αυτό ή να πάω το άλλο επειδή αυτό είναι ακριβό και τα λοιπά, κάπως έτσι. Αυτό μην το απαντήσεις, γιατί μου έστειλε μήνυμα να μην το απαντήσουμε. Εντάξει, έτσι μου πει. Okay. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή εδώ. Ναι. Αυτό, οπότε θέλω να βγάλω κάποια λεφτά, θέλω να φτιάξω το δικό μου σπίτι. Έτσι να έχω άλλο βέβαια με πισίνα, θέλω να πάρω κάποια αμάξια. Αμάξια. Όχι αμάξι. Όχι. Αμάξια. Έχω γενικά κάποιους στόχους, τώρα σας τα πω πολύ έτσι περιληπτικά. Αυτά, let's see, για να δούμε. Πιο πίσω εδώ, πιο πίσω. Έτσι. Για να δούμε την επόμενη σκιά. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα είναι ένας φίλος μου που με τρολάρει. Χάρη, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι, εντάξει, θα σου εξηγήσω μετά τι είναι. Η Ραφαέλα Μπιπ 12 ρωτάει, παιδιά είμαι ένα 60. Τι μπιπ, ρε. Να μην πούμε το επίθετο τώρα, γιατί ξέρω εγώ. Γι' αυτό λέω μπιπ, ότι δεν πούμε επίθετο. Είναι ένα 60, θέλει να χάσει περιφερικό λίπος και δεν έχει ιδέα από διατροφή. Να μάθει από διατροφή. Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη. Ναι, πρέπει να μάθεις διατροφή. Μια πολύ γρήγορη συμβολή που μπορούμε. Ναι, πάμε. Μαλάκα, εντάξει, τώρα με γαμάς όμως, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω. Μια πολύ γρήγορη απάντηση για τη διατροφή. Κοίταξε να είναι υψηλή σε πρωτεΐνες. Βέβαια, δεν ξέρω και τις συνήθειές σου. Αλλά κάτι. Και άμα κάνει και προπόνηση. Ναι. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν μας τα λέει, αλλά ένα πολύ γρήγορο, μια διατροφή σχετικά υψηλή σε πρωτεΐνη, στην αρχή πέσει αρκετά σε υδατάνθρακα, λίπος ποιοτικό, από ξηρούς καρπούς ελαιόλαδο. Άμα κάνεις προπόνηση μπορείς να με βάρη να επικεντρωθείς σε πολλές... Γενικά μην τρως μαλακίες. Ναι, μην τρως μαλακίες. Μην κοιτάς εμένα εδώ με τις πίτσες. Ναι, μην κοιτάς εμάς. Εμείς το κάνουμε γιατί ξέρουμε, εσύ το πιο πιθανό να μην ξέρεις, αφού δεν ξέρεις από διατροφή. Από προπόνηση άμα κάνεις, επικεντρώσου σε ασκήσεις πολυαθρικές, όπως squat, deadlift, μην το φοβάσαι, δεν πρόκειται να πάθεις καμία ζημιά. Πάγκο, pull-ups, dips, σκοπηλατική, ναι. Πίεση σώμων. Όλα αυτά. Τέτοια πραγματάκια. Με αυτά θα αναδεικνύεις. Τώρα μας αρέσει και το αερόβιο, μπορείς να κάνεις... Να αρχίσει με 20 λεπτά, δεν ξέρω σε τι επίπεδο είσαι. Άρχισε με 20 λεπτά, 3-4 φορές την εβδομάδα, να κάνεις και το δεξιμετάκι. Αυτά. Και πιο μετά, με αποκτήσεις και αντοχή, και πάλι σωστό και sprint. Ύπνο. Γιατί και σωστό ύπνο. Ναι. Αυτά, νομίζω. Αυτά. Ναι. Αλλά έτσι φαίνεται πιο καλό. Να μην δεξί το πιστεύω που είχε λίγο πιο μεγάλο. Εμένα ξέρεις τι είναι, εμένα είναι ο αριστερός δικέφαλος και ο δεξής τρικέφαλος. Οπότε φαίνεται το δεξί μεγαλύτερο γιατί είναι ο τρικέφαλος που δίνει τον όγκο. Άρα τώρα φωτισμός. Οπότε το κλείνουμε. Κάτσε, έχουμε κι άλλες. Αυτές. Ωραία, αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like. Από κάτω θα αφήσω το κανάλι του Σάβα και το Instagram. Καλό, όχι ότι θα. Όχι, αλλά λέμε, ναι. Εκτός από του βίου. Ναι, άμα ανέβει στο κανάλι του Σάββα, θα γίνει το αντίστοιχο. Στην περιγραφή και like. Όπως και να έχει, αν δείτε αυτό το βίντεο, αν δείτε αυτό το βίντεο, κάντε like αν σας άρεσε. Συν 5% games. Subscribe. Βίντεο, παλαβίσματα. Άντε, για χαραμάκι. Ένα like, ναι, με πρόγκς.